θα δούμε πώς μπορούμε να κάνουμε μια περιήγηση επαυξημένης πραγματικότητας στη Unity και να ενσωματώσουμε το υλικό που δημιουργήσαμε προηγουμένως. Αρχικά θα χρειαστούμε ένα πρόσθετο για τη Unity που ονομάζεται Vuforia Engine. Ανοίγουμε έναν περιηγητή και πληκτρολογούμε Vuforia Engine στη μηχανή αναζήτησης. Επισκεπτόμαστε τη σελίδα developer.vuforia.com και δημιουργούμε ένα λογαριασμό στο register, έπειτα συνδυόμαστε με το login. Αρχικά θα πρέπει να δημιουργήσουμε ένα μοναδικό κλειδί. Αυτό γίνεται στο μενού του License Manager, πατάμε το Get Development Key. Μας δίνει δωρεάν χρήση για σκοπούς ανάπτυξης με χήνες αναγνώσεις εικόνας κάθε μήνα. Το ονομάζουμε με λατινικούς χαρακτήρες, τσεκάρουμε το κουτάκι και πατάμε το Confirm. Πατάμε στο νέο License και από εδώ θα αντιγράψουμε έπειτα το κλειδί για να το εισαγάγουμε στη Unity. Πάμε τώρα στο Target Manager. Εδώ είναι που θα ανεβάσουμε την εικόνα που θα είναι το σημείο κίνησης. Ουσιαστικά, όταν η κάμερα του κινητού μας δει την εικόνα αυτή, θα την υπολογίσει πλέον στο χώρο σε πραγματικό χρόνο. Θα κάνει tracking δηλαδή, και εμείς θα μπορούμε να προβάλλουμε τριζέστατα γραφικά να ξεπροβάλλουμε μέσα από αυτή. Πατάμε το Add Database και ονομάζουμε με λατινικούς χαρακτήρες, για παράδειγμα HackAR. Πατάμε πάνω στο HackAR, πατάμε το Add Target, αφήνουμε το Single Image και πατάμε το Browse για να επιλέξουμε την εικόνα μας. Επιλέγουμε σε αυτό το παράδειγμα το Coin 003V, βάζουμε τιμή 10 στο Width και πατάμε το Add. Εδώ βλέπουμε το rating. Καλό είναι να έχει πάνω από 3 αστέρια η εικόνα μας, αλλιώς θα χάνει το tracking η κάμερα του κινητού μας. Πατάμε το Download Database, επιλέγουμε Unity και σώζουμε το αρχείο στον υπολογιστή μας. Ανοίγουμε το Unity Hub και δημιουργούμε ένα νέο project πατώντας το New, επιλέγουμε ένα όνομα με λατινικούς χαρακτήρες και πατάμε το Create. Στο κέντρο είναι το κυρίως παράθυρο, με το μεσαίο κουμπί από το ποντίκι κινούμαστε στο χώρο, με τη ροδέλα η κάμερα μας πλησιάζει ή απομακρύνεται και με το δεξί κλικ κοιτάμε ελεύθερα. Εδώ μπορούμε να κάνουμε και χρήση το Plictron WASD για περιήγηση πρώτου προσώπου. Αριστερά έχουμε σε αντίθετα αντικείμενα τη σκηνή μας, μία κάμερα και ένα φως. Δεξιά έχουμε πληροφορίες για την επιλογή μας. Κάτω έχουμε ένα υποθετήριο με όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιούμε. Μπορούμε να προσθέσουμε το αρχείο που κατεβάσαμε από τη σελίδα της Vuforia στο κάτω μέρος της οθόνης, κάνουμε δεξί κλικ Import Package, Custom Package, επιλέγουμε το αρχείο.unity.package και πατάμε το Import. Επιλέγουμε την κάμερα αριστερά και τη διαγράφουμε πατώντας το Delete. Κάνουμε δεξί κλικ στο αριστερό παράθυρο Vuforia Engine AR Camera και πατάμε το Import. Πηγαίνουμε στο File Build Settings, επιλέγουμε σαν πλατφόρμα το Android και πατάμε το Switch Platform. Πατάμε το Player Settings. Εδώ αλλάζουμε το Company Name, στα XR Settings τσεκάρουμε το Vuforia Augmented Reality, επίσης στα Other Settings αλλάζουμε μέσα στο Package Name το Company και το Product Name, το Minimum API Level σε 19, ξετσακάρουμε το X86 και το Android TV Compatibility. Τέλος, πατάμε το Add Open Scenes και κλείνουμε το παράθυρο. Επιλέγουμε την AR κάμερα και πατάμε το Open Vuforia Engine Configuration. Στο πεδίο App License Key θα πρέπει να αντιγράψουμε τον κωδικό από τη σελίδα της Vuforia του License Manager, να επιστρέψουμε στη Unity και να το κάνουμε επικόλυση μέσα σε αυτό το κουτάκι.